Ναι, χτες πράγματι το βράδυ συγκεντρώθηκε το νομικό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου του Προμηθέα. Ένα νομικό πρόσωπο που αφορά τον σχεδίζεται με τον πολιτισμό και με τον αθλητισμό. Και στο θεματολόγιο υπήρχε το πρώτο θέμα να λάβουμε απόφαση αν θα καταγγείλουμε τη σύμβαση ή όχι που έχει συναυθεί μεταξύ του Προμηθέα και μεταξύ κάποιου ιδιώτη εδώ, ο οποίος προσφέρει, ο οποίος νοικιάζει μάλλον το πολιτιστικό κέντρο, χρόνια το χώρο του, σαν πολιτιστικό κέντρο των Αγίων Θεοδόρων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή οι Άγιοι Θεόδωροι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν χώρο για να παραχθεί πολιτισμό. Αυτό είναι εδώ και αρκετό καιρό. Είναι εδώ και αρκετό καιρό. Υπήρχε δηλαδή σε εκκρεμότητα το θέμα αυτό και νομίζω δε ότι υπάρχουν αρκετές ευθύνες. Διότι ευθύνες οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες για το λόγο ότι ενώ στην αρχή υπήρχε κάποιο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για επικινδυνότητα του συγκεκριμένου κτηρίου, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, έχει μια ιστορία 10-12 χρόνων, όπου εκεί φιλοξενούνται είναι όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, του πρώην Δήμου των Αγίων Θεοδόρων και τώρα κατά συνέπεια του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Και εμείς εδώ πάρα πολλές εκδηλώσεις είχαν φιλοξενηθεί στον χώρο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια σειρά εγγράφων, το ένα πάνω στο άλλο, που από τη μια αποδείκνυε το πρώτο έγγραφο μια επικινδυνότητα και καταλήξαμε τελικά να διαφέρεται το συγκεκριμένο κτίριο με βάση το έγγραφο αυτό το θεσινό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και κατά πλειοψηφία αποφάσισε ο Προμηθέας, μειοψηφούντος εμού, της κυρίας Παντούδη και της κυρίας Λέζου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να καταγγελθεί η σύμβαση με βάση το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο προσωπική μου εκτίμηση, πάνω από προσωπική μου εκτίμηση, ήταν ασαφές και διφορούμενο. Και, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της αυθαιρεσίας δεν έχει να κάνει με το θέμα της επικινδυνότητας. Μακάρι να ζούσαμε σε ένα χώρο και σε ένα τόπο που τα πάντα ήταν απόλυτα νόμιμα. Και προσωπικά θέλω να είναι νόμιμα. Προσωπικά θέλω να είναι νόμιμα, αλλά όταν δεν υφίσταται επικινδυνότητα, η οποία να καταγράφεται 100% ολοκληρωμένα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε και το πολιτιστικό κέντρο των Αγίων Θεοδόρων αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο Αλεξάνδριο που λειτουργεί παράνομα. Και αύριο μια εκδήλωση να μην μπορεί να γίνει. Ή τουλάχιστον έπρεπε η Δημοτική Αρχή να μπει στη διαδικασία της έρευνας, να βρει έναν άλλο χώρο πρώτα και από εκεί και πέρα να κινούσε τις διαδικασίες αυτές για την παροχή εγγράφων, να μπορούν να συγκεντρωθούν κάποια έγγραφα, κάποια σχέδια τοπογραφικά, προκειμένου να έχουμε μία εικόνα πιο καθαρή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο χώρο, το συγκεκριμένο κτίριο, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος. Και αμφιβάλλω θα βρεθεί χώρος για να γίνει μια πολιτιστική εκδήλωση. Είναι λίγο δύσκολο εδώ στους Άγιους Θεοδόρους. Εμείς ζητήσαμε και μία αναβολή, προκειμένου κάποια στοιχεία τα οποία έπρεπε η ίδια τεχνική υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της, να τα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης, ο ιδιώτης, για να διελευκανθεί περισσότερο το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, βιαστική η κίνηση αυτή. Και εγώ ξέρω κάτι άλλο, κύριε Κράους. Όταν ένα κτίριο είναι επικίνδυνο, από την πρώτη στιγμή υπάρχει ένα έγγραφο που λέει «Είναι επικίνδυνο, φεύγουμε κατευθείαν». Δεν έρχεται δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά το θέμα, ξανά, ξανά, ξανά. Είναι επικίνδυνο, φεύγουμε. Δεν μπορεί δηλαδή από το επικίνδυνο να καταλήγουμε στο αυθαίρετο. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο, τον κύριο Λόι, να ζητήσουμε μια αναβολή, να δούμε ξανά λίγο το θέμα, να καλέσουμε και κάποιους στην τεχνική υπηρεσία να μας πούν κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 12 χρόνια οι Αγιοθοδωρίτες δεν είχαν την ευαισθησία εδώ να δουν αν το κτίριο αυτό είναι επικίνδυνο, δηλαδή δεν φοβόντουσαν για την υγεία των παιδιών τους ή για την υγεία των δικών τους. Ξαφνικά δηλαδή στον ένα χρόνο βρέθηκε κατάλληλο και επικίνδυνο. Εντάξει, μπορεί να πέσανε κάποιοι σοβάδες. Παντού πέφτουν σοβάδες και στο σπίτι μας μπορεί να πέσουν σοβάδες αν ένα κτίριο έχει φτιαχτεί χρόνια. Έχουν φτιαχτεί, έχουν αποκατασταθεί.
Αν ήταν επικίνδυνο και το βλέπανε επικίνδυνο, γιατί το φτιάξαμε. Αυτά ξεκαθαρίζονται. Ψάχνουμε να βρούμε ένα άλλο κτίριο, εφόσον έχουμε μία απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας μέσω αυτοψίας ότι κάτι είναι επικίνδυνο. Αλλά ψάχνουμε, μπαίνουμε στην έρευνα να δούμε, υπάρχει ένας άλλος χώρος. Εντάξει, έχει και μία ιστορία αυτό. Το πολιτιστικό κέντρο των Αγίων Θεοδόρων. Εντάξει. Ευαισθησίες, βέβαια κάποιοι είπαν ότι ευαισθησίες έχουν όλοι. Ναι, δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι και θέμα πράξεων. Τελειώσανε τα λόγια. Πλέον πράξεις. Εγώ θα ήθελα, γιατί καμιά φορά ξέρετε, μου λένε και οι Λουτρακιώτες ότι μιλάω περισσότερο για τους Αγίους Θεοδόρους παρά για το Λουτράκι. Αλλά επειδή ζω εδώ πέρα ήδη 6 χρόνια και έχουν περάσει αρκετά παιδιά από τα χέρια μου και πονάω τον τόπο αυτό. Τη μισή μέρα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας περνάω εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, θα ήθελα να δοθεί βαρύτητα και προσοχή μεγαλύτερη στους Αγίους Θεοδόρους. Ήταν ένας Δήμος αυτοτελής, επαρκής με τις υπηρεσίες του, με το ενδιαφέρον του για την καθαριότητα κλπ. Δυστυχώς, φθήνει αυτός ο τόπος. Τα πάντα έχουν μείνει πίσω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να, αν θέλετε, σε θέσεις επιτελικές να ενδιαφερθούν. Παίρνουμε τηλέφωνα, δεν βρίσκουμε. Απευθυνόμαστε δηλαδή στο Λουτράκι, στην κεντρική ας πούμε εξουσία, κεντρική ηγεσία να το πω, για να προσφέρει στην περιοχή αυτή. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και εδώ ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, 3.500 εγγεγραμμένοι, πόσοι είναι, και ακόμα υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης και ανάπτυξης τουριστικής, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή. Αν δεν έχουν καταλάβει και το Λουτράκι και η Δημοτική Αρχή, δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα τουριστική στην περιοχή αυτή, με μια συνέχεια που είναι κοινέτα. Μια φοβερή ανάπτυξη εμφανίζεται στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, εδώ δεν έχουν καταλάβει οι Αγιοθοδωρήτες στο Λουτράκι να το καταλάβουν. Γιατί να αφήσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτοί, σε αυτούς που ενεπιστέθησαν, άφησαν, έδωσαν, αν θέλετε, την εμπιστοσύνη τους μέσα από την ψήφο τους, οι δημότες των Αγίων Θεοδόρων και οι Αγιοθοδωρήτες. Βαρύτητα και ενδιαφέρον για τους Αγίους Θεοδόρους. Είναι εγκατελειμμένος ο τόπος. Δυστυχώς. Εγκατελειμμένος. Και αν κάτι πάει μπροστά, αυτό οφείλεται σε προσωπικές πρωτοβουλίες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι κέρδοι και αγωνίζονται γιατί πονούν τον τόπο τους. Τι θέλουμε, λίγο ενδιαφέρον και αγάπη για τον τόπο. Δεν μιλώ για την ευθύνη που έχουν. Να πονέσουν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ.